Γεια σου, γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι. Μη μου φύγεις, διότι έχουμε να κάνουμε συγκλονιστικά, πανέμορφα πράγματα. Θα είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, πάρα πολύ αποκαλυπτικό, ακόμα και αν δεν γνωρίζεις από ταρό, δεν ξέρεις καθόλου από ταρό, είναι μια ευκαιρία να δεις κάποια πράγματα και να δεις αυτό το άνοιγμα το οποίο είναι συγκλονιστικό. Είναι σαν να μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση, σε κάποια άλλα διαφορετικά κομμάτια άλλων διαστάσεων. Θα το δεις πώς θα γίνει αυτό. Φίλες και φίλοι, για να μην μακρηγορώ, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας και έχουμε να κάνουμε με τέσσερις επιλογές. Αιγυπτιακό ρίξιμο, ειδικό αιγυπτιακό ρίξιμο, δεν το έχετε ξαναδεί, δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, και οι επιλογές είναι τέσσερις. Θα επιλέξετε συμβολάκι. Θα σας τα εξηγήσω πολύ πολύ αναλυτικά και πολύ γρήγορα. Το πρώτο σύμβολο είναι το μάτι του όρου. Έτσι λέγεται, the eye of Horus λέγεται στα αγγλικά, ή αλλιώς Wedjat ή Yudjat στα αιγυπτιακά, ας το πούμε. Σημαίνει προστασία, σημαίνει και θεραπεία. Η δεύτερη αυτή εδώ πέρα απεικόνη, σας τη φέρω πάρα πολύ κοντά, είναι μια πολύ όμορφη Αιγυπτία γυναίκα, η οποία είναι η Νεφερτίτη. Η Νεφερτίτη εδώ, αυτό που κάνει είναι σε να στέλνει ενέργεια, θέλω να το δείτε αυτό εδώ, γενικότερα, στον κόσμο, να το πούμε έτσι, το μυστικό, το μυστικιστικό, το paranormal, ας το πούμε, του μεταφυσικού, ένας τρόπος μετάδοσης ενέργειας είναι αυτός εδώ πέρα, με αυτά τα δύο τα χέρια. Μπορεί να είναι για θεραπεία, μπορεί να είναι για καλό σκοπό. Εντάξει, εδώ πάντως κάπου στέλνει και συγκεντρώνει την ενέργειά της. Το τρίτο σύμβολο είναι το Ankh, το ιερό Ankh, που είναι το σύμβολο της ζωής γενικότερα, και το άλλο που σας έχω είναι οι κλασικές πυραμίδες. Θα επιλέξετε ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα. Για να μην έχουμε ολόκληρο χαρτί εδώ, επιτρέψτε μου να το πάρω και θα βάλω τα σύμβολα εδώ πέρα. Μισό λεπτό, έχω και τους αριθμούς εδώ πέρα για να μην σας μπερδεύει καθόλου, θα τους έχω καθ' όλη τη διάρκεια. Επιλέξτε λοιπόν ένα από αυτά τα τέσσερα σύμβολα τα οποία φαίνονται πάρα πολύ καθαρά. Στο βάλω λίγο πιο εδώ, αυτό εδώ. Εδώ είναι αιγυπτιακές κάρτες. Ένα deck θα χρησιμοποιήσω. Τα σύμβολα αλλάζουν, αλλά θα χρησιμοποιήσω ένα deck. 1, 2, 3, 4. Το μάτι του Όρους, η Νεφερτίτη, το σύμβολο Ankh και οι κλασικές οι πυραμίδες. Τι είναι αυτό που εσάς σας τραβάει? Κανονικά θα πρέπει να γίνει με έναν ιδιαίτερο ήρεμο τρόπο, να είστε σε μια κατάσταση χαλαρίας, το πούμε, απαιτείτε, διότι να έρθετε σε μια επικοινωνία, αν θέλετε, με την ψυχή σας, με το υποσυνειδητό σας, με τον εαυτό σας, τον ανώτερο εαυτό, όσοι με καταλαβαίνετε και γνωρίζετε από αυτά τα πράγματα γενικά. Όσοι δεν γνωρίζετε δεν πειράζει, σας ακούγονται παράξενα, υπάρχουν όμως, μπορείτε και εσείς αν θέλετε να το ψάξετε με περισσότερη λεπτομέρεια, αλλά ας το πάμε έτσι τώρα. Λοιπόν, ό,τι εσάς σας κάνει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη εντύπωση, ό,τι σας τραβάει. Η Αιγυπτιολογία γενικότερα και τα ταρό, μην νομίζετε μάλιστα να το πω λίγο διαφορετικά, μια πολύ μικρή ιστορία. Τα ταρό, όχι βέβαια σε αυτή τη μορφή, υπήρχαν και στην αρχαία Αίγυπτο. Υπήρχαν αποκαλύψεις, οι ιερείς τα χρησιμοποιούσαν, όχι με αυτή βεβαίως την απεικόνηση, με διαφορετική απεικόνηση, και λέγεται ότι ήταν περίπου, είχαν 10 κάρτες. Δεν ήταν ακριβώς κάρτες, ήταν σαν πάπυροι, ας το πούμε, περίπου, στο περίπου, εντάξει. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία παίρνανε εκείνες τις ενέργειες, αν θέλετε, και βλέπανε τι γίνεται στη ζωή και πώς μπορούν να το κάνουν πραγματικότητα. Γιατί οι πυραμίδες είναι μια πραγματικότητα. Σαν να κάνουμε μια ιστορία εδώ. Το καταφέραμε, το οραματιστήκαμε, βάλαμε την ενέργειά μας κάτω να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Εντάξει, βάλαμε για τη ζωή, η ζωή ίδια, δηλαδή τους ανθρώπους, η ενέργειά τους, ο κόπος τους, και τελικά υλοποιήθηκε. Είδατε πώς τα σύμβολα απαντάνε αμέσως με αυτή την ιστορία γενικότερα. Και έτσι λοιπόν μπορούσαν να βρουν κάποια πράγματα και μετά διαδόθηκε κάποια μυστικά, και όταν άρχισε η καταστροφή της Αιγύπτου να πέφτει, να παρικμάζει αυτός ο πολιτισμός από πολέμους και τέτοια, κάποιοι ιερείς κατάφεραν να φύγουν, γιατί υπήρχαν και διάφορα επίπεδα ιερέων, και αυτή η γνώση μεταδόθηκε και πήγε και σε κάποιους άλλους ανθρώπους,
όπως τους, το τσιγκάνικο που λέμε, άρχισε να μεταδίδεται από στόμα σε στόμα κυρίως, και έμεινε αυτή η παράδοση. Βέβαια υπήρχαν και άλλες προσμίξεις. Αυτό έτσι πολύ πολύ πάρα πολύ λίγα. Η Αίγυπτος όμως έχει να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολλά πράγματα, και βεβαίως πέφτει και μία κάρτα η οποία, τι σας είπα, η Αίγυπτος έχει να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι το δύο μπαστούνι, είναι η ενέργεια. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκε πάλι ένα μάτι εδώ πέρα, λίγο ξεχωριστό, αλλά είναι ένα μάτι το οποίο μπορεί να βλέπει και μπορεί να προστατεύει και έχει και πολλή ενέργεια, έχει και πάρα πολύ δύναμη. Και μεταδόθηκαν αυτά από στόμα σε στόμα, από ενέργεια σε ενέργεια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσα από συνεργασίες. Αυτό είναι ένα γενικό, για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές οργανώνονται έτσι με τέτοιο τρόπο και μας δίνουν απίστευτες πληροφορίες και πολύ όμορφα πράγματα. Δύο μπαστούνι είναι ένας ωραίος αριθμός, μια ωραία κάρτα, μια ωραία ενέργεια. Είναι, σημαίνει και σχεδιάζω και κάνω σχέδια για το μέλλον, αλλά μέσα από άλλους. Η μετάδοση της πληροφορίας θέλει να σου πει εδώ σαν μήνυμα, αλλά και όλων αυτών που θα πάρεις εσύ, γίνεται μέσα από άλλους, ας το πούμε, ανθρώπους, έτσι. Οπότε είναι σημαντικό και στη σημερινή εποχή η μετάδοση της πληροφορίας, της πνευματικότητας, σε όποιο επίπεδο και να είναι, γενικότερα τις συνεργασίες, θέματα αισθηματικά ή οτιδήποτε, θέλει δύο ανθρώπους τουλάχιστον. Και η ανθρώπινη ενέργεια, το ανθρώπινο σώμα, η ενέργεια, οι σκέψεις, το συναίσθημα, όλα αυτά συνθέτουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο ρίξιμό μας. Πάμε λοιπόν εδώ να τα βάλω λίγο στην άκρη, στην πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή λοιπόν, που είναι το μάτι του όρου όπως είπαμε, εγώ έχω ήδη ανακατέψει, θα κόψω μόνο και στη συνέχεια θα τα πάρω με τη σειρά. Δηλαδή θα παίρνω με τη σειρά, δεν θα παίρνω αποτυχία, θα παίρνω με τη σειρά. Και θα σας τα ανοίξω αφορά την πρώτη επιλογή, έτσι. Πάμε. Νούμερο 1, που είναι ένας βασιλιάς κυπέλων. Νούμερο 2, το οποίο είναι ένας ακόλουθος κυπέλων, μάλιστα. Ο αριθμός 3, το οποίο είναι ο αντίστοιχος πύργος. Ο αριθμός 4, το οποίο είναι, μάλλον δεν ξέρω αν θα χωρέσουν εδώ, οπότε ας τα πάρω λίγο στην άκρη να τα βάλω. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως φαίνονται πιο μετά εδώ, για να έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπετε καλύτερα. Θέλω να τα βλέπετε όλα. Φαίνονται εδώ, φαίνονται ξεκάθαρα, βέβαια. Στούντιο έχουμε γίνει, λοιπόν. Στη συνέχεια, το νούμερο 5 είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Το νούμερο 6 είναι το 8 ξυφών. Μην ανησυχείτε, τα πούμε όλα. Το 7 είναι 6 ξυφών. Το νούμερο 8 είναι η αυτοκράτηρα. Και το νούμερο 9 είναι μια πολύ ωραία κάρτα που είναι το αστέρι. Φαίνονται όλα καταπληκτικά. Το αφήνω στην άκρη. Η πρώτη επιλογή, έτσι. Να το πάμε λίγο, να σας το εξηγήσω. Είναι 9 διαστάσεις. Είναι 9 επιλογές. Έχετε ακούσει αυτό που λέμε παράλληλο σύμπαν, έτσι. Πώς θα ήταν να κάνετε μια άλλη επιλογή στη ζωή σας? Και αυτό είναι ένα ρήξιμο το οποίο θα σας βοηθήσει, πιστεύω, πάρα πολύ να καταλάβετε και να οργανώσετε λίγο τις σκέψεις σας. Πάμε να δούμε το. Η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή είναι η φόβη. Τι είναι αυτό που φοβάσαι? Ποιο πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη σου ανασφάλεια? Και βγαίνει ένας βασιλιάς κουπάτος. Είναι το αρσενικό στοιχείο? Είναι ένας πατέρας? Είναι ένας δύσκολος άντρας? Είναι μια δύσκολη αρσενική ενέργεια? Είναι εκείνο το πράγμα το οποίο εσύ σου δημιουργεί ανασφάλεια? Είναι μια αρσενική ενέργεια που σου δημιουργεί πολλά πράγματα τα οποία σου λέει ότι δεν είσαι ικανός, δεν είσαι ικανή? Αυτός ο βασιλιάς μπορεί να γίνει πολύ κακός, μπορεί να γίνει και πολύ κακός, ναι, και πολύ καλός. Πάντα μια ανθρώπινη φύση έχει μέσα της, και εδώ βέβαια αφορά τα ζώδια του νερού, έτσι, ζώδια του νερού και οροσκόπος. Τι λέει όμως αυτός ο βασιλιάς στο θετικό του? Σου δίνει προστασία, φροντίδα, διέστηση και καλές συμβουλές. Τι σου λέει στο αρνητικό του? Μπορεί να είναι μέθυσος, μπορεί να γίνει βίαιος, μπορεί να γίνει άκαρδος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μια ανασφάλεια που μπορεί να έχεις είναι η όχι καρδιά, λοιπόν, όχι το συνέστημα. Πάμε στη δεύτερη επιλογή. Τι χάθηκε στη ζωή σου?
Τι είχες, αλλά χάθηκε στη ζωή σου και έχει βγει ένας ακόλουθος εδώ, κούπα. Ο ακόλουθος κούπα είναι από τις γλυκές κάρτες. Σημαίνει ότι μαθαίνει, ζητάει να μάθει, να οριμάσει. Ζητάει από άλλους ανθρώπους εμπειρίες. Γι' αυτό κοιτάζονται και αυτοί οι δύο, όσο κοιτάζει να μάθει τις εμπειρίες από αυτόν τον άνθρωπο να δει. Τι έχασες όμως. Έχασες την ανεμελιά σου. Τι θα γινόταν όμως αν τελικά δεν την έχανες αυτή την ανεμελιά. Τότε θα ήσουν ένα άτομο το οποίο θα είχε πολύ μεγάλα επίπεδα αυτοσυγκέντρωσης στη ζωή. Πρόσεξε. Χάνω την ανεμελιά, χάνω την αυτοσυγκέντρωσή μου. Διότι σημαίνει ότι κάπου σαν να έχασες λίγο την αποστολή σου στη ζωή. Και αυτό είναι κάτι, γιατί λέμε τι χάθηκε έτσι, και αυτό είναι κάτι λίγο που σε έχει μπερδέψει. Συγκλονιστικό. Πάμε. Στην τρίτη μας επιλογή. Η τρίτη επιλογή είναι ένα όνειρο το οποίο θες να βγει αληθινό και να πραγματοποιηθεί, αν θέλεις μία ευχή. Λοιπόν, εδώ τώρα σημαίνει, αυτή η κάρτα έρχεται να σου θυμίσει, και αυτή η επιλογή, βέβαια η τρίτη επιλογή, έρχεται να σου θυμίσει ποια ήταν εκείνη η φλόγα που είχες παλιά και κάπου χάθηκε, γιατί η φλόγα σου χάθηκε, γκρεμίστηκε. Γκρεμίστηκαν τα όνειρά σου, γκρεμίστηκαν όλα αυτά τα οποία ήθελες να πετύχεις, γιατί αυτό δηλώνει εδώ πέρα ο πύργος, έτσι. Εδώ επίσης έχουμε και κάποια σύμβολα, έτσι, πολύ ιδιαίτερα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο εγώ καιρός εδώ. Βεβαίως είναι, εδώ έχουμε ζώδια νερού, εδώ έχουμε κυρίως το πλανήτη Άρη που κυβερνά, αλλά έχουμε και έναν περίεργο εγώ καιρό. Γιατί, θα σου πω γιατί, πώς εξηγούνται όλα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μοίρα. Αν θυμάμαι, η 27η μοίρα στην αστρολογία, η 27η μοίρα του Άρη στον εγώ καιρό είναι η μοίρα του πολέμου. Είναι η μοίρα της ήττας. Μάλλον είναι η μοίρα που δημιουργεί εντάσεις, να το πω έτσι, αλλά και κλείνει πολλά πράγματα. Κλείνει δηλαδή με βίαιο τρόπο ίσως κάποιες καταστάσεις. Βίωσες βία και το έχασες αυτό, έχασες τα όνειρά σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει. Τι θα γινόταν όμως αν δεν κέρδιζες? Δεν θα γκρεμιζόσουν εσύ, θα γκρεμιζόντουσαν οι άλλοι. Κατά κάποιο τρόπο μπορεί να θυσιάστηκες. Θυσιάστηκες για τους άλλους, ίσως για αυτούς τους δύο μπορεί. Πάμε όμως στο επόμενο. Εδώ λοιπόν σου λέει τι δεν χρειάζεται να κουβαλάς και να σκέφτεσαι. Εδώ αυτό το άνοιγμα έχει πολύ... Δεν σας έχω δώσει όνομα για αυτό το άνοιγμα, διότι έχει πάρα πολλά ονόματα. Λοιπόν, λέγεται των 9 πυλών, των 9 πύλες, έτσι, 9 πόρτες, των 9 ζώων κτλ. Όχι ζώων, έτσι, ζωών, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, εδώ σου λέει τι δεν χρειάζεται να κουβαλάς. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς μαζί σου την εκδίκηση. Είναι ο υπότης ξυφών. Ο υπότης ξυφών πάντα είναι μια από τις αρνητικές κάρτες. Βέβαια σου λέει τόλμα στη ζωή. Γιατί πάντα έχουμε ένα νόμισμα, τα δύο νομίσματα. Σου λέει τόλμα, αλλά μην γίνεις... τόλμα όμως μην αδικήσεις. Μην αδικήσεις τον εαυτό σου. Μην αδικηθείς. Και επίσης σου λέει ότι πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται να κάνεις πράγματα τα οποία να είναι εναντίον σε οποιαδήποτε λογική. Πρόσεξε, το επαναλαμβάνω. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις πράγματα τα οποία εναντίον σε αυτή τη λογική, διότι είναι σπαθί, το σπαθί ναι μεν εκδηλώνει λογική, αυτός όμως εδώ πέρα δεν έχει πολλές φορές και λογική, είναι παράλογο. Πώς γίνονται στη σημερινή εποχή που γίνονται πόλεμοι το ένα το άλλο, αυτά μπερδέματα, ξεπερδέψαμε τον κορονοϊό, ξαφνικά ήρθε ένας πόλεμος, που είναι εντελώς παράλογη η κοινωνία μας, ο κόσμος μας, ο πλανήτης. Έτσι ακριβώς. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτό το οποίο επιθυμείς εσύ αυτή την περίοδο στη ζωή σου να έρθει? Τι θέλει η καρδιά σου και τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει εσένα κίνητο? Και ένας βασιλιάς πεντάκτηνα. Μπορεί να είναι λοιπόν ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από αυτό εδώ πέρα, έτσι. Σημαίνει και το οικονομικό κομμάτι, σημαίνει δίνω μεγάλη σημασία στα επαγγελματικά. Σημαίνει επίσης και ανοίγω τον κύκλο μου.
θέλω να ανοίξω τον κύκλο μου με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο, ενώ δηλαδή έχουν γνωριμίες, έτσι, μπορεί να είναι επιχειρηματίες, μπορεί να σημαίνει σταθερότητα ή μπορεί να σημαίνει μια σχέση με σταθερότητα, ή θέλεις να έχεις ανθρώπους οι οποίοι σου δίνουν σταθερότητα και το ζητάς από την αρσενική ενέργεια. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, αυτό το οποίο αποζητάς, αυτό το οποίο θέλει η καρδιά σου, αυτό το οποίο σε προτρέπει, είναι η σταθερότητα και βεβαίως είναι και η ευλογία. Εδώ το πεντάκτηνο είναι ένας ήλιος στο οποίο οι ακτίνες του έρχονται και κατεβαίνουν προς τα κάτω και σε λούζουν και σου δίνουν αισιοδοξία, δύναμη και βεβαίως σου δίνουν και σου δίνει ο όρος εδώ, ας το πούμε, ο Θεός όρος, σου δίνει μία, αν θέλεις, και θεραπεία κιόλας. Πάμε τώρα λοιπόν στην επόμενη μας επιλογή, που είναι η 7η επιλογή, και σου μιλάει αυτή η κάρτα, πρόσεξε, πώς νιώθεις για τη ζωή σου. Είδατε σε τι πολυεπίπεδα πάμε. Πώς νιώθεις για τη ζωή σου? Είσαι πραγματικά χαρούμενος, χαρούμενη? Είσαι υγιής, νιώθεις υγιής, προσέξτε, νιώθεις υγιής ή νιώθεις χάλια, ή ψυχολογικά νιώθεις ράκος, ή νοητικά έχεις κάψει εγκέφαλο. Δεν εννοώ ότι... Να το πω λίγο διαφορετικά. Λέγεται, να σας το πω έτσι κομψά, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται και ειδικά για θέματα υγείας. Να σας το πω έτσι. Αυτά που μας έχουν μεταδώσει οι αρχαίοι πολιτισμοί, αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά και από την Ινδία γενικότερα, Ουπανισάδες, αυτά. Αυτό που λένε λοιπόν είναι, και μετά σε αυτά τα 7 τσάκρα, αν το έχετε ακούσει, αυτό που λένε, εγώ σας το μεταφέρω σαν πληροφορία, αν το πιστέψετε ή όχι είναι άλλο θέμα. Αυτό που λένε είναι ότι αρρωσταίνουμε κυρίως από το μυαλό μας, το συναίσθημά μας, την ψυχολογική μας κατάσταση. Αν αυτά τα τρία κατά κάποιο τρόπο, τα σώματα σου, οι εγκέφαλοι αυτοί οι τρεις, δεν είναι σε αρμονία, τότε αρρωσταίνει το σώμα. Σας το μεταφέρω έτσι, απλά σας το λέω. Και βεβαίως στη σημερινή εποχή λένε, πολλοί λένε ότι κυρίως... Ένα λεπτό, συγγνώμη. Αυτό που λένε κυρίως, ότι το στρες είναι αυτό που σκοτώνει κυρίως και δημιουργεί, ας το πούμε, σοβαρές ασθένειες. Εντάξει, εγώ το πιστεύω προσωπικά. Εγώ εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πιστέψετε και εσείς. Εγώ προσωπικά, επειδή το έχω δει, πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι ζουν κάτω από αγωνία, συνεχή αγωνία, άγχος, στρες, απίστευτη πίεση, κάποια στιγμή ξεσπάει. Θέλετε ψυχοσωματικά, θέλετε λίγο πιο ελαφρά, θέλετε... Αυτό κάπου αυτό ξεσπάει. Είναι μια ενέργεια που γυρνάει γύρω από το σώμα και ξεσπάει. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι έχουμε το 8 ξυφών και το 8 ξυφών δεν είναι καλή κάρτα. Το 8 ξυφών σημαίνει ταλαιπωρία. Δείτε το, έχει και ένα κροκόδιλο εδώ και είναι χαρακτηριστικό στην Αιγυπτιακή, αν θέλετε, μυθολογία, ας το πούμε, ότι ο κροκόδιλος έχει μια πολύ ιδιαίτερη έννοια και μεταφράζεται σε κάτι αρνητικό. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, το 8 ξυφών είναι η παγίδευση. Είναι η παγίδα του νου, του μυαλού, δηλαδή σκέφτεστε και αυτοπαγιδεύεστε. Τι θα γινόταν αν δεν παγιδευόσαστε? Τι θα γινόταν αν μπορούσατε να απελευθερωθείτε? Για να πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, που είναι η επόμενη κάρτα. Εντάξει, εδώ ήταν μάλιστα. Θα σας πω τι έχει γίνει τώρα. Μπερδεύτηκα και δεν είναι τυχαίο. Μπέρδεψα λοιπόν την 6η κάρτα με την 7η κάρτα. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που σας είπα. Θα γίνει μια ανταλλαγή τώρα της ερώτησης εδώ, διότι για κάποιο λόγο άλλαξε η ροή της ερώτησης. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι, δεν σημαίνει ότι ναι, μπερδεύτηκα και τα λοιπά. Έγινε αυτό που έγινε διότι έπρεπε να πάρετε το μήνυμα. Κανονικά, αυτή εδώ πέρα η κάρτα είναι τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο σοφίας. Και υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Η 7η κάρτα είναι αυτή ακριβώς που σε περιέγραψα λοιπόν, που λέει πώς νιώθεις για τη ζωή σου αυτή τη στιγμή, και έχουμε 8 και 6. Και αυτό που νιώθεις είναι ότι αυτό που θέλεις, που επιδιώκεις, είναι η ηρεμία. Θέλεις πραγματικά να ηρεμήσεις και να βγεις από τη φυλακή σου. Το 6 ξυφών είναι από τις σχετικά καλές κάρτες, σημαίνει αφήνω πίσω το παρελθόν, καρμικά γεγονότα, παρελθόν, σχέσεις, συνεργασίες ή οτιδήποτε,
Θέλω όμως να μεταφερθώ στο μέλλον. Θέλω να φτιάξω μια νέα διαφορετική πραγματικότητα. Ωραία λοιπόν. Πάμε στην 8η κάρτα, η οποία η 8η κάρτα είναι η δύναμή σου. Ποια είναι εκείνη η δύναμη που εσύ έχεις, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να υλοποιήσεις, η επιθυμία σου, αλλά και τι είναι σοφό γενικότερα για να μπορέσεις να φέρεις τη ζωή σου. Και τι έχουμε, την αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα είναι από τις πιο όμορφες κάρτες που σημαίνει νέα πράγματα. Να φέρω, να υλοποιήσω νέα πράγματα με σοφία, με δύναμη, με το να αφήσω πίσω το παρελθόν και ό,τι με ενοχλεί, έτσι, και να δημιουργήσω όλα εκείνα τα οποία η καρδιά μου αισθάνεται καλά, παίρνει υγεία, παίρνει χαρά δηλαδή. Η δουλειά της καρδιάς ποια είναι? Να παίρνει χαρά, όχι αγωνία. Όταν αισθανόμαστε αγωνία δεν χτυπάει η καρδιά γρήγορα και έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα. Όταν είμαστε ερωτευμένοι δεν χτυπάει περίεργα και είμαστε. Όταν όμως είμαστε χαρούμενοι, η καρδιά μας δεν ανοίγει, που λέμε η καρδιά μου άνοιξε. Και μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Σε είδα και επιτέλους άνοιξε η καρδιά μου. Μου είπες 2-3 πράγματα. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι το συνέστημα που πρέπει να συντονιστείτε. Πώς θα ήταν η ζωή, πώς είναι η ζωή σας χωρίς καρδιά, πώς είναι η ζωή σας με καρδιά. Γι' αυτό είναι πολυεπίπεδο αυτό το ρίξιμο που κάνω και γίνεται καθαρά με αιγυπτιακές κάρτες. Και η τελευταία κάρτα είναι πώς μπορώ πραγματικά να βελτιώσω τη ζωή μου. Έτσι. Πολλές φορές κάποιες υπευθυνότητες, κάποιες ευθύνες έρχονται πρώτες που πρέπει να υλοποιήσουμε. Εδώ είναι το αστέρι, είναι μία από τις πολύ πολύ τυχερές κάρτες. Ζοριστήκατε, ζορίζεστε, αλλά εδώ τι σου λέει η κάρτα είναι ότι πρέπει να βρεις όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα σου δώσουν πολύ μεγάλη χαρά. Να εμπιστεύεσαι, θέλω να το δείτε αυτό, να εμπιστευτείς, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, δείτε αυτό το σύμβολο. Δεν είναι τυχαίο, είναι το σύμβολο της Αφροδίτης. Και δείτε και αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, έτσι. Και αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, αν τα παρατηρήσετε, είναι λίγο αστρολογικά. Αυτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εξισορρόπηση μεταξύ ενεργειών, μεταξύ επικοινωνίας και που θέλεις να βρεθείς και που θέλεις να πας. Δικαιοσύνη, να σε δικαιώσει η ζωή, αλλά να μην φοβηθείς τίποτα, διότι έχεις μέσα σου την πηξίδα και μπορεί να σε οδηγήσει σε άλλα επίπεδα, ας το πούμε, και σε άλλους σε άλλες επιλογές. Να αλλάξεις, δηλαδή, θα μπορούσα να πω το ρεζουμέ είναι να αλλάξεις πραγματικά την πραγματικότητά σου στη ζωή. Όλα αυτά εδώ πέρα, κατά κάποιο τρόπο, είναι διαστάσεις, είναι πραγματικότητες, realities που λένε, διαφορετικές διαστάσεις στη ζωή σου. Είναι οι 9 ζωές, οι 9 πύλες, οι 9 επιλογές, αν θέλεις, που τις πέρασες ή τις περνάς με έναν σκοπό. Να ολοκληρωθείς και να φτάσεις σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Okay. Πολύ δυνατό. Πάμε τώρα σιγά σιγά να τα ανακατέψω, να τα βάλω μέσα. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μας επιλογή, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι πρέπει να σου άρεσε. Βαθύτατο, βαθύτατο αναλυτικό, αλλά κάτω το πιστικότατο, στην καρδιά του θέματος και πολύ ιδιαίτερο. Ευχαριστούμε λοιπόν την πρώτη επιλογή, το μάτι του όρου, και πάμε στην Νεφερτίτη. Θέλω να τη δείτε, την Νεφερτίτη. Όσοι επιλέξετε την Νεφερτίτη. Είναι μία θεότητα, να το πω έτσι, είναι μία ιερία, μία θεότητα, η οποία γνωρίζει όλα, και σαν ναι, ιερία που γνωρίζει όλα εκείνα τα μυστικά και που πρέπει να κατευθύνει, θέλει την ενεργειά της, την προσοχή της, το σκοπό της ίσως. Βάλτε κι εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ λέω κάποια πράγματα, εσείς μπορείτε να το επεκτείνετε ακόμα περισσότερο. Με παρακολουθείτε αρκετοί χιλιάδες από εσάς, συνδρομητές, και σας εκτιμώ γι' αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως όσοι άνθρωποι και με παρακολουθούν, τόσες είναι και διαφορετικές οι αντιλήψεις, ίσως και οι διαφορετικότητες και οι πραγματικότητες. Εγώ απλά κάνω ένα άνοιγμα.
ανοίγω έναν δρόμο, αν θέλετε, μέσα από τις δικές μου γνώσεις και εμπειρίες. Εσείς μπορείτε να το πάρετε αυτό και να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, όπου θέλετε εσείς. Θέλετε ενέργεια, θέλετε συγκέντρωση, θέλετε θεότητα, θέλετε επικοινωνία. Θέλετε επικοινωνία, θέλετε προστασία, θέλετε επικοινωνία με κάποια άλλη ψυχή, θέλετε ένα μήνυμα, θέλετε κάποιο μήνυμα από εδώ, από άνθρωπο που σας βοηθάει, που είναι εν ζωή. Άπειρες οι επιλογές πραγματικά. Πάμε τώρα να το δούμε. Και ξεκινάμε. Πρώτη μας επιλογή. Έχει βγει ο ήλιος. Δεύτερη έχει βγει η αυτοκράτηρα. Τρίτη επιλογή έχει βγει το 10 πεντάκτημα. Τέταρτη επιλογή έχει βγει το 3 πεντάκτημα. Πολύ ωραία. Έχει βγει ένας βασιλιάς μπαστούνι. Μάλιστα. Έχει βγει ένα 7 πεντάκτηνο. Έχει βγει ο διάβολος. Μάλιστα. Έχει βγει το 7 κούπα. Και έχει βγει και το 7 μπαστούνι. Τι ιστορίες έχουμε εδώ πέρα. Τι μας λένε εδώ τώρα αυτό το γεπιακό ρήξιμο. Απίστευτες ιστορίες. 3 εφτάρια, έτσι. Παρατηρήστε το λίγο. Παρατηρήστε το λίγο. 7 και 3 μας κάνει 10, έτσι, αν πάμε λίγο να το δούμε, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Έχουμε τον ήλιο. Έχουμε επίσης 3. 7 και 3, 10. Έχουμε 3, 7, 21 μας κάνει 3. 3. Έχουμε το 15 που μας κάνει και το 6, έτσι. Έτσι λίγο αριθμολογική συντονισμή να τα δούμε λίγο. Ωραία. Πάμε στο πρώτο. Τι είναι αυτό που φοβάσαι? Τι φοβάσαι? Εδώ δείχνει έναν ήλιο. Δείχνει σε αυτό το οποίο εσύ αισθάνεσαι, δεν αισθάνεσαι καλά. Η πρώτη κάρτα είναι σε αυτό που δεν αισθάνεσαι καλά. Και δείχνει έναν ήλιο. Δεν πιστεύεις στις δυνάμεις σου. Δεν πιστεύεις στις δυνατότητές σου. Δεν πιστεύεις ότι δεν μπορείς να λάμψεις. Τι θα γινόταν αν έλαμπες? Θα φανερώνει βεβαίως όταν λάμπει ο ήλιος, πέρα από το ότι δίνει ζωή ή ενέργεια, λάμπει η αλήθεια. Φοβάσαι τις αλήθειες. Φοβάσαι τις αλήθειες που εσύ μπορείς να αποκαλύψεις. Φοβάσαι μην αποκαλυφθούν οι αλήθειες και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Είναι μια καλή κάρτα όμως που σου δίνει πολύ δύναμη και πολύ ενέργεια. Και αυτό που σου λέει ακριβώς ο ήλιος είναι μη φοβάσαι. Αυτή εδώ πέρα δεν φοβάται. Ο ήλιος είναι πολύ δυνατός και μπορεί να σε κάψει πραγματικά. Μπορείτε να κάτσετε 5 ώρες στον ήλιο, θα καείτε, έτσι. Θα φύγετε με γκάβματα πραγματικά. Αυτό φοβάστε. Φοβάστε τη δύναμή του. Τι είναι αυτό μέσα σας? Δεν πιστεύετε στον εαυτό σας? Εμένα εκεί πηγαίνει κάπου το μυαλό μου, ότι κάπου δεν εμπιστεύεστε λίγο τον εαυτό σας, τη δύναμη. Είναι αυτό που λέμε, έλα μωρ, δεν είμαι καλός. Έλα μωρ, δεν είμαι καλή σε αυτό. Ωραία, πάμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Προσέξτε, είναι η πραγματικότητά σας. Δείτε πώς μπορεί να αλλάξει ακριβώς με τον άλλον τρόπο και να πείτε, ναι, μπορώ να τα καταφέρω, ρε παιδί μου. Εμπόδια υπάρχουν. Για πάμε, φυσικά με έναν ήλιο δυνατό τα εμπόδια καίγονται, εξαφανίζονται. Η δεύτερη κάρτα και το δεύτερο ερώτημα, η δεύτερη πραγματικότητα είναι τι είναι αυτό που ήθελες και έχασες. Και έχει πάλι ένα ιδιαίτερο ήλιο εδώ πέρα. Τι έχασες, τη λάμψη σου έχασες? Είναι μια βασίλισσα. Η βασίλισσα μπορεί να δείχνει και την ηλικία. Πιστεύεις εσύ μέσα σου, είτε άντρας είτε γυναίκα, ότι γέρασες, ότι πέρασαν τα χρόνια, ότι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα? Στη ζωή μας τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με την επανασύνδεση, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον έρωτα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το επαγγελματικό κομμάτι, έχουν να κάνουν με πράγματα του εαυτού μας που μπορούμε εμείς να κάνουμε για να είμαστε χαρούμενοι και να λάβουμε. Ό,τι είναι για τον καθένα. Μπορεί να έχασες τον εαυτό σου στην πορεία, μπορεί να έχασες τη χαρά σου, μπορεί να έχασες πολλά πράγματα, μπορεί να αισθάνεσαι ανασφαλής. Αλλά εδώ αυτό που σου λέει ότι πού παλιά συγκεντρώνεις τη δύναμη σου, εσύ ήσουν αυτοκράτηρα. Είτε άντρας είτε γυναίκα, σημαίνει είχες δύναμη μέσα σου, έστειβες την πέτρα πραγματικά και έβγαζε ζουμί, έβγαζε τι να πω, νερό, έστειβες την πέτρα. Το έχασες. Γιατί το έχασες? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να το χάσεις? Ό,τι και να ήταν όμως, αυτό που χρειάζεται είναι να το ξαναβρεις. Να πώς δημιουργούνται οι πραγματικότητες και οι επιλογές. Η τρίτη κάρτα λοιπόν είναι ένα όνειρο το οποίο ήθελες να βγει πραγματικότητα και είναι το 15άκτινο. Το 15άκτινο σχετίζεται με το όνομά μας.
την κληρονομιά του ονόματος. Σχετίζεται ίσως δεν στάθηκες άξιος, άξια ίσως του γονεϊκού σου παρελθόντος και αυτά που πέτυχε ο πατέρας σου ή η μάνα σου. Πολλές φορές ο πήχης είναι πολύ ψηλός. Μπορεί ο πατέρας μας ή η μητέρα μας να ήταν top of the top. Να είχαν πάρει, λέω τώρα, Νόμπελ, ας πούμε, να είχαν βραβευτεί, εκπαιδευτικοί το ένα το άλλο, να είχαν κάνει έρευνες αυτά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να είμαστε στα βήματά τους, κάτω από τη σκιά τους να ζούμε. Όχι. Μπορεί να κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε λιγότερα πράγματα. Το 15άκτινο μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι μια επαγγελματική καταξίωση, μπορεί να είναι ένα όνομα, μπορεί να είναι μια οικογένεια, γιατί έχει και το οικογενειακό κομμάτι εδώ, μπορεί να έχει κάνει και τη συνέχιση. Όμως ήταν ένα όνειρο το οποίο όμως εδώ σε έκανε να σου λέει με τι παθιάζεσαι εσύ πραγματικά. Κυρίως έχει να κάνει με χειροπιαστά πράγματα, πρακτικά πράγματα και έχει να κάνει και με το κομμάτι, αν θέλεις, στον οικονομικό τομέα. Μπορεί να θέλεις στη ζωή σου να βγάλεις πολλά χρήματα. Μπορεί να θέλεις να κερδίσεις τον τζόκερ. Δικαίωμά σου. Μπορεί να το κυνηγάς εδώ και 10 χρόνια να κερδίσεις τον τζόκερ, ή εδώ και 10 μήνες και να μην σου κοιμούσαι, μη σου κάθεται. Οκ. Αστρολογικά υπάρχει εξήγηση. Στην ουσία, για να κερδίσει κάποιο τον τζόκερ, σημαίνει επιτίθεμαι. Πραγματικά σημαίνει αυτό. Επιτίθεμαι στις τσέπες, στα λεφτά των άλλων. Δεύτερος, 8ος οίκος και όχι μόνο. Επιτίθεμαι. Τους τα κλέβω, έτσι. Πραγματικά αυτό σημαίνει. Τους τα παίρνω, αυτό σημαίνει. Μπορεί να μην είναι γραφτό να το κάνει. Μπορεί να μην σου είναι γραφτό. Πού ξέρεις εσύ. Μην ανησυχείτε, και εγώ έχω πειραματιστεί πάρα πολύ με φόρμουλες για να κερδίσω χρήματα. Δεν σας το κρύβω, δεν θα πω ψέματα. Δεν χάνω τουλάχιστον. Τι παίζω, 3 μέχρι 10 ευρώ το πολύ, τα παίρνω πάλι πίσω. Αλλά, οκ, εντάξει, δεν είναι όμως έτσι. Μην πάμε τώρα στη λογική, κάποιοι κερδίζουν και κάνουν, εντάξει, οκ. Εδώ είναι το κερδίζω στη ζωή κιόλας. Αυτό έχεις χάσει, κάπου. Κάπου λες, λίγο στη ζωή, λίγο μου ήρθε ανάποδα, λίγο μπερδεύτηκα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, η τέταρτη κάρτα. Τι πρέπει να σημαίνει, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί εσένα αυτή την περίοδο, στο οποίο όμως πρέπει λιγάκι, μάλλον επιθυμείς, αλλά πρέπει λίγο να το δεις διαφορετικά. Και είναι το 7 πάλι πεντάκτινο, που έχει να κάνει να παρατηρήσουμε εδώ. Έχουμε 3 πεντάκτινα και έχουμε και έναν εγώ καιρό που είναι ζώδιο της γης, και ως ζώδιο της γης σημαίνει και φιλοδοξία και το χρήμα. Το 7 πεντάκτινο σε καλεί σε μία υπομονή, σε καλεί να δεις την πραγματικότητα, να δεις την υπομονή και σου λέει εδώ το 7 πεντάκτινο είναι καλά τα χρήματα, ίσως βγάζεις καλά χρήματα ή μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να τα βγάζεις με πολύ αγώνα, με πολύ κόπο, πραγματικά να ιδρώνεις. Μπορεί να είναι 2 δουλειές, μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι μια δουλειά, εν πάση περιπτώσει με κόπο, αυτό σημαίνει εδώ. Κόπος. Και δεν είσαι και πολύ ικανοποιημένος ή ικανοποιημένη με αυτό εδώ, γιατί εδώ έχει μια ιστορία. Εδώ ήταν το όνειρό σου, εδώ πέφτει λίγο και επιβαίνει μετά στο 3 πεντάκτινο, που σημαίνει ότι έχεις ειδίκευση, ειδικότητα, έχεις τις δυνατότητες, αλλά θα το δούμε. Εδώ λοιπόν σε αυτή την κάρτα σημαίνει ότι πρέπει να πας εναντίον, πραγματικά κόντρα, στις παλιές λογικές και πεπιθήσεις. Το 7 σου δίνει δύναμη. Πρέπει όμως να σκεφτείς πάρα πολύ, να το αναλύσεις πάρα πολύ. Το 7 σημαίνει και προστασία. 3 εφτάρια, να το πω έτσι, έχεις ένα μεγάλο χάρισμα. Έχεις το χάρισμα της ανάλυσης, αλλά έχεις κληρονομήσει απίστευτες δυνατότητες από αυτό εδώ. Αν σου έλεγα ότι η κληρονομία δεν είναι το όνομα, δεν είναι τα χρήματα, αλλά είναι μέσα σου όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχεις, διέστηση, μαγικές ικανότητες, και το λέω από τη θετική άποψη, έτσι, όχι αρνητικά, ότι δεν πάμε σε μαύρα πράγματα. Μπορεί να έχεις τηλεπαθητικές ικανότητες, μπορεί να έχεις κληρονομήσει, να λες ταρό, να ξέρεις από ζώδια, αστρολογία, να ξέρεις μία τέχνη, μπορεί να λες τον καφέ, μπορεί... Οι δυνατότητες είναι πολλές, 3-7 στη σειρά. Μήπως έχεις κληρονομήσει πράγματα τα οποία σου έχουν δοθεί, αλλά η διάστασή σου, η πραγματικότητά σου είναι διαφορετική. Ό,τι και να είναι όμως, δες το, διότι έχεις πάρει απίστευτες ικανότητες από τους προγόνους. Οι προγόνοι σου σε έχουν πρικίσει με όμορφα πράγματα, τα οποία πρέπει να τα βγάλεις. Μπορεί να είναι μια καρδιά, μπορεί να είναι αλχημικό. Μετατρέπω την ύλη σε είδωρ, σε συνέστημα.
Πάμε στην επόμενη κάρτα, στην πέμπτη κάρτα. Η πέμπτη κάρτα είναι τι θέλεις αυτή τη στιγμή το περισσότερο στη ζωή σου, τι θέλει η καρδιά σου, τι να ζητάει η καρδιά σου. Και είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι. Σοφία, γνώσεις, δύναμη και ο βασιλιάς μπαστούνι, επειδή έχει τον μπαστούνι του, είναι ένα μαγικό ραβδί, είναι και οι ενέργειες. Θέλει λίγο κατά κάποιο τρόπο να κατευθύνεις τις ενέργειες. Γι' αυτό βγαίνει και το 7 μπαστούνι εδώ. Πρόσεξε πολύ όμως, διότι αυτός ο βασιλιάς κυβερνάται, θέλω να το δεις, έχει ένα φίδι εδώ. Το βλέπεις, έχει μια κόμπρα. Μπορεί η κόμπρα να γίνει πραγματικά δηλητηριώδες. Είναι ο καταραμένος όφης. Και εκεί που θέλεις να πετύχεις πράγματα και ασχολείσαι με τα πνευματικά, μη σε πάει αλλού. Πρόσεξε, διότι το φως με το σκοτάδι είναι πολύ κοντά. Πολύ κλειστές έννοιες, πολύ κοντινές έννοιες. Ό,τι και να είναι όμως, το θετικό του εδώ σημαίνει σοφία, γνώσεις, εκπαίδευση, μαθαίνω και βεβαίως σημαίνει αισιοδοξία, δύναμη και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολλή ενέργεια βγαίνει εδώ. Ήλιος, εδώ έχουμε αυτό, μπαστούνι, έχουμε και αυτόν εδώ πέρα που γι' αυτό είπα και ενώ μαύρη μαγεία, μεγάλη προσοχή, έτσι. Μην μπλέξετε με πράγματα και διότι ναι, καρμικά αυτό έχετε τη δύναμη, αλλά τα τρία εφτάρια γεννάνε και τούμπα. Και ειδικά αυτό εδώ πέρα το εφτάρι σημαίνει μεγάλη προσοχή. Θα το δούμε λίγο βέβαια, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Και θα σας πω και ένα μπέρδεμα που έγινε. Δεν είναι τυχαία τα μπερδέματα. Και γι' αυτό έχει μια συγκεκριμένη λογική, γιατί πηγαίνει 1, 2, 3, μετά πηγαίνει 4, 5, 6, εγώ πήγα λίγο διαφορετικά. Πήγα από εδώ, εδώ. Είναι και το δικό σας μπέρδεμα στη ζωή. Είναι τα δικά σας μπερδέματα γενικότερα και δεν είναι κακό που το λέμε αυτό, διότι άνθρωποι είμαστε, αλλά έρχονται στην επιφάνεια και αποκαλύπτουν διότι είναι η πραγματικότητά σας. Αν δεν μπερδευόσουν, θα πήγαινες στο κανονικό κομμάτι, που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και όχι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κατάλαβες? Και εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έχει να σου πει είναι ότι τι χρειάζεται να γνωρίσεις αυτή τη στιγμή. Μπορείς να γίνεις ένας άνθρωπος πολύ χρήσιμος και ένας άνθρωπος ο οποίος να τα καταφέρει και στα επαγγελματικά, αλλά να σε αναγνωρίζουν, να σε αναγνωρίζουν ως ένας άνθρωπο πολύ χρήσιμο, ο οποίος ξέρει πολλά πράγματα, έχει εξειδικευτεί, και μπορεί να βοηθήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητά σου. Αυτό θέλεις. Να σε αναγνωρίζουν, να σε βλέπουν. Είναι η αναγνώριση. Είναι επίσης το κομμάτι το οποίο σημαίνει έχω και καλή επικοινωνία. Έχω και καλές σχέσεις. Και έχω και σχέσεις οι οποίες είναι και επικοδομητικές. Όχι πάντα σε χρήμα, και σε χρήμα κυρίως βεβαίως, αλλά είναι και σχέσεις οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν σε κάτι. Και έγινε ένα μπέρδεμα εδώ. Μπερδεύτηκε η πραγματικότητα. Η ύλη που είναι το χρήμα, η μεταφυσική, είδες πως πηγαίνουν τα πράγματα, η ενέργεια και τι είδους ενέργειες εσύ θέλεις να βγάζεις προς τα έξω. Φίλες και φίλοι, να ξέρετε, σας το λέω, αν θέλετε το πιστεύετε, έτσι, αν θέλετε δεν το πιστεύετε, δικό σας το θέμα, είναι ότι εξαρτάται πώς χρησιμοποιούμε πάντα την ενέργειά μας και η ενέργειά μας θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ σημαίνει και φόβος. Εδώ σημαίνει επίσης και κάτι άλλο. Σημαίνει υποδούλωση. Το επαναλαμβάνω, υποδούλωση. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σας οδηγήσουν κατά κάποιο τρόπο σε φόβο. Έχουν τη δύναμη, έχουν την εξειδίκευση, ξέρουν και μπορούν να το αναλύσουν, να σας αναλύσουν και να σας πάνε σε φόβο. Διότι ο διάβολος, όπως για να το κάνουμε, σημαίνει φόβος, έτσι. Όταν βλέπουμε αυτή την κάρτα στα ταρό, εδώ είναι στο Αιγυπτιακή, στην Αιγυπτιακή της απεικόνηση και είναι η σωστή κάρτα, η σωστή ροή τώρα που παίρνω. Είναι, τι είναι αυτό εδώ πέρα, είναι η καταστροφή, είναι η υποδούλωση, οι αλυσίδες, είναι η καταστροφή και φυσικά είναι το χοντρόπετσο, το χοντροκομμένο, το άσχημο, το εκδικητικό και ο φόβος. Εδώ τώρα λοιπόν αυτή η κάρτα που είναι η 7η, που σημαίνει πώς αισθάνεσαι για τη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Είσαι πραγματικά χαρούμενος? Μήπως είσαι σε κατάθλιψη? Μήπως είσαι σε σκέψεις πολύ δύσκολες? Μήπως σε μια πολύ πολύ δύσκολη φάση? Και είσαι σε δύσκολη φάση, ναι.
και σκέφτεσαι τι να κάνω για να ξεφύγω. Και πολλές φορές μπορεί το μυαλό σου να πηγαίνει, η καρδιά σου, η ενέργειά σου να πηγαίνει και σε άσχημα πράγματα. Να φλιπάρεις που λένε και να τα πάρεις στην κράνα, ας το πούμε, και να βγει όλο το τρελό από μέσα σου, όλο το ατίθασο, όλη η εκδίκηση. Και το πονηρό επίσης. Διότι εδώ έχει και πονηριά του στυλ, για να επιβιώσω πρέπει να γίνω πονηρός ή πονηρή. Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο τακτική, άλλο στρατηγική, άλλο επικοινωνιακό τρίκ, άλλο χρησιμοποιώ τη διπλωματία και άλλο εδώ πέρα με πολύ πονηρό τρόπο σου τραβάω το χαλί κάτω από το, να το πω έτσι, μπορεί να το έχετε βιώσει εσείς το πετσί σας, να έχετε περάσει εσείς τέτοιες καταστάσεις, γιατί στην ουσία αυτό δηλώνει. Από την άλλη, αυτό που έχω εγώ που μπορώ να σας πω είναι το θετικό αυτής της κάρτας είναι ψυχική αντοχή. Φιλοδοξία, χρήμα, ψυχική αντοχή. Μήπως ψάχνετε στη ζωή σας ως διάσταση εσείς, ως πραγματικότητα, να τα καταφέρετε, αλλά πάντα με τρόπο εντελώς απροσδόκητο, και είναι αυτό που λένε πατάω επιπτωμάτων, γιατί αυτός εδώ πέρα, κοιτάξτε, πατάει επιπτωμάτων. Οι υπόλοιποι το υπομένουν. Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλους. Το άλλο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχετε εμπλακεί σε ένα καρμικό κύκλο, ο οποίος δεν σπάει εύκολα. Μπορεί να είναι πατρογονικό κάρμα, μπορεί να είναι οικογενειακό δηλαδή κάρμα, ή σχέσεις, πολύ δύσκολες σχέσεις, μόνο σεξ εδώ πέρα, χωρίς καμία σύνδεση. Νομίζουμε οι άνθρωποι ότι κάνοντας μόνο σεξ, ότι έρχεται και η σύνδεση. Ναι, okay. Χρειάζεται και άλλη προσπάθεια εδώ, είναι καθαρό brutal σεξ, ας το πούμε. Okay, κάποιοι το διασκεδάζεται, είναι μια χαρά, είναι super, είναι okay. Εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία όμως, κατά κάποιο τρόπο έχετε συμφωνήσει, αν θέλετε, με τον σύντροφο. Ή μπορεί να είναι σεξ χωρίς καθόλου συνέστημα και είναι κενό. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Θα το πω. Εδώ είναι και η εκπόρνευση. Πληρώνομαι και εκπορνεύομαι. Προσέξτε. Η εκπόρνευση δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ. Έχει να κάνει πουλάω την ακεραιότητά μου. Πουλάω τον εαυτό μου προκειμένου να κερδίσω κάτι. Μπορεί να το παίξω θύμα, μπορεί να το παίξω θήτης, μπορεί να θέλω να διαχειριστώ καταστάσεις με έναν άλλο τρόπο. Okay, εντάξει, εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Γι' αυτό είπαμε είναι πολύ δυνατό αυτό το ρίξιμο και πολύ βαθύτατο και δεν είναι εύκολο. Σας το λέω, δεν είναι εύκολο ρίξιμο. Είναι βαθύτατο και μπορεί και να σας λίγο να σας ενοχλήσει, αν μπορώ να το πω έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα ρίξιμο πολύ καλό. Όσοι μπορέσετε να το αγκαλιάσετε αυτό το ρίξιμο, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα που είναι η 8η, που είναι ποια είναι η δυνατότητά σου να πετύχεις πράγματα στη ζωή σου. Ποιο είναι εκείνη η φλόγα, η σπίθα που χρειάζεσαι. 7 κούπες. Σπίθα και 7 κούπες. Η ζωή δημιουργήθηκε, όπως λένε και οι επιστήμονες, με τη σπίθα που έπεσε στον ωκεανό του νερού και δημιουργήθηκε μια ηλεκτρική εκένωση. Όσοι γνωρίζετε από βιολογία και τα λοιπά, μπορείτε να με επιβεβαιώσετε σε αυτό. Είναι κάποιες έρευνες που έχουν γίνει και λένε ότι χρειάστηκε ένας καταλύτης προκειμένου να δημιουργηθεί η ζωή. Δίνω ζωή στα όνειρά μου είναι εδώ. Δώσε ζωή στα όνειρά σου. Αποφάσισε τι θέλεις, διότι εδώ είναι 7 κούπες. Οι 7 κούπες αντιπροσωπεύουν 7 διαστάσεις, 7 πραγματικότητες. Δεν μπορείς να τις πετύχεις όλες. Επέλεξε όμως τι είναι αυτό το οποίο θέλεις, ο καθένας διαφορετικά, για να μπορείς να το πετύχεις. Και όχι μόνο αυτό, να μοτιβαριστείς. Ροή, εδώ επίσης έχει ροή, εδώ είναι 7 επίπεδα, έτσι. Υπάρχουν τα πιο χαμηλά, υπάρχει ένα μέσο στο ανώτερο, το πιο πάνω και το υψηλότερο πνευματικό. Μπορεί να έχεις κάποια από εσάς που να θέλετε μια πολύ υψηλή πνευματικότητα να μάθετε πράγματα. Κάποιοι θα λέτε τα βασικά. Μπορεί να είναι μόνο το ερωτικό κομμάτι, το σεξουαλικό ας πούμε. Μπορεί να είναι σεξ, αλλά και αίσθημα. Μπορεί να πάμε σε πιο πάνω επίπεδα. Μπορεί να είναι η καρδιά να αρχίσει να ανοίγει και να αισθάνεται. Μπορεί να είναι και η θεραπεία. Μπορεί να είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Και πάμε τώρα στο επόμενο για να δέσει πολύ ωραία. Πώς μπορώ πραγματικά να βελτιώσω τη ζωή μου. Τι χρειάζεται εγώ να δω. Που πρέπει να το δω όμως με μεγάλη ευθύνη. Προσέξτε, αυτή είναι μια κάρτα ευθύνης. Και η ευθύνη είναι το 7 μπαστούνι.
Και το 7 μπαστούνι φέρνει αρκετές ευθύνες. Σημαίνει αρκετή σοβαρότητα. Το 7 μπαστούνι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, φίλες και φίλοι. Έχετε μεγάλη κληρονομική δύναμη. Πολύ μεγάλη ενέργεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργειά σας για να πετύχετε σχεδόν τα πάντα. Λέγεται manifestation, να υλοποιήσετε τα όνειρά σας. Μπορείτε. Κάντε το όμως πάντα με σωστό τρόπο και ναι, μπορείτε να υλοποιήσετε τα όνειρά σας. Η απάντηση που δίνει εδώ, στο τελικό, αν τραβάγα μία κάρτα και μου λέγατε μπορώ να υλοποιήσω τα όνειρά μου, είναι το 7 μπαστούνι, που το 7 μπαστούνι σημαίνει πρέπει να πολεμήσεις. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να ενισχυθείς ενεργειακά, να γίνεις πολύ δυνατό, πολύ δυνατή. Δεν θα σας πω τον τρόπο. Ο καθένας πρέπει να τον βρει μόνο του στη ζωή του. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να περάσετε από διάφορα μονοπάτια. Το 7 μπαστούνι όμως είναι μια κάρτα που δηλώνει εγώ εναντίον όλων. Εγώ θα πολεμήσω. Εγώ θα πάω μπροστά. Αυτό που χρειάζεται είναι πού θα καναλιζάρετε την ενέργειά σας, διότι εδώ μπορεί να έχετε και απώλειες ενέργειας. Όπως και εδώ μπορεί να έχει απώλεια ενέργειας, γιατί υπάρχει στο κλασικό ταρό, υπάρχει μία αποτύπωση, που δηλώνει, έχει μια αποτύπωση συγκεκριμένη με ένα φίδι και εκεί που μπορεί να σημαίνει χάνω ενέργεια κατά κάποιο τρόπο. Και εδώ σημαίνει ότι κουράστηκα και έχασα ενέργεια. Προσέξτε λοιπόν, διότι και εδώ δείχνει χάσιμο ενέργειας. Χάνετε ενέργεια και γι' αυτό δεν έχετε δύναμη. Και αυτό εδώ πέρα αυτό σημαίνει. Σου έχω ρουφήξει όλη την ενέργεια. Το bottom line που λένε είναι χάνω ενέργεια από αυτό το deck. Χάνω την ενέργειά μου, δεν έχω ενέργεια. Γιατί? Πρέπει να το ανακαλύψετε, να δείτε τη διάστασή σας. Σας είπα εγώ κάποιους λόγους για το γιατί, εσείς θα το επεκτείνετε ακόμα περισσότερο. Αλλά έχετε και ευλογία, ρε παιδιά. Έχετε και έναν ήλιο. Έχετε και 10 πεντάκτινο και 3 πεντάκτινο και ένα βασιλιά. Έχετε 3 εφτάρια, τα οποία σας δίνουν πολύ δύναμη. Και αυτό εδώ πέρα, το διάβολο, μπορεί να το γυρίσετε στο θετικό και να γίνει μεγάλη ψυχική αντοχή. Μεγάλα αποθέματα μετά. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Πείσμα δηλαδή. Πείσμα και ενέργεια. Ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν και το δεύτερο ρίξιμο. Το μαζεύω για να πάμε στο τρίτο. Ωραία. Ένα λεπτό. Κάνω λίγο τη διαδικασία εδώ. Θα πρέπει και να ανακατέψω. Να φέρω και το τρίτο. Όσοι επιλέξετε το τρίτο σύμβολο, το οποίο να σας πω την αλήθεια, μήπως επιλέξω και εγώ μαζί σας, που είναι το Ankh, που είναι αυτό εδώ πέρα. Λίγο ανακατεύω. Εντάξει, ανακατεύω λιγάκι για να μην πέσουν οι ίδιες κάρτες δηλαδή, γιατί θα τις κάνω με τη σειρά όπως έκανα. Το Ankh είναι ένα από τα μυστήρια σύμβολα. Εκφράζει τη ζωή, εκφράζει το αντίστοιχο Yin και Yang, εκφράζει τη γέννηση, εκφράζει την πνευματικότητα, ο κάτω κόσμος και ο πάνω κόσμος που είναι γεμάτος, εκφράζει ένα κύκλο, μπορεί να εκφράζει, να σας το πω έτσι, το σύμπαν που περικλείονται όλα τα πράγματα, εκφράζει το κάθετο, το οριζόντιο, τη ζωή μας, εκφράζει τη γέννηση, το θάνατο, την ψυχή που κατεβαίνει και πόσα και πόσα άλλα και πόσα άλλα πράγματα, έτσι, τα οποία δεν επί του παρόντος να επεκταθώ περισσότερο, διότι χρειάζονται και κάποιες βάσεις. Όπα. Τι έχουμε εδώ τώρα? 10 μπαστούνι. Ευθύνες, κουβαλάτε πράγματα εσείς. Η πλάτη σας κουβαλάει πολλά πράγματα. Πολλές ευθύνες λίγο. Κάπου είναι όλο αυτό έτσι λίγο επίπονο. Εννοείται ότι υπάρχει η δυνατότητα του τα καταφέρνω. Τα καταφέρνω μια χαρά, αλλά κάπου όλο αυτό δημιουργεί και μια δυσκολία στις ευθύνες. Κουραστήκατε από τις ευθύνες, να κουβαλάτε εσείς μόνο. Σας δημιουργεί επίσης και χάνετε και εσείς ενέργεια εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο. Χάνετε λίγο δύναμη. Ναι, μεν τα φέρνετε εις πέρας, αλλά σας κούρασε λίγο και αυτός ο κόσμος, έτσι. Λίγο και το περιβάλλον που βρίσκεστε και λίγο όλη αυτή η κατάσταση. Για πάμε να δούμε. Ωραία. Και ξεκινάμε. Πρώτη κάρτα. Μάλιστα. Ένας βασιλιάς κούπα. Εδώ έχουμε... μάλιστα. Έχουμε την εγκράτεια. Εδώ έχουμε μια βασίλισσα. Τι λες τώρα. Εδώ έχουμε ένα 4 κούπα. Μουλαρώνεται καμιά φορά. Μάλιστα. 10 ξυφών. Το κεντρικό μας σημείο. 10 ξυφών. Οι επιθυμίες δηλαδή, δικαιοσύνη θέλετε εσείς, μάλιστα.
5 ξυφών. Το επόμενο είναι ο τροχός της τύχης, καρακαρλικό. Το επόμενο είναι ένα 5 μπαστούνι. Οκ, πολύ καλό, γενικά καλό. Και ο ερημίτης. Αχα. Πρώτη κάρτα. Τι φοβάστε? Τι είναι αυτό που πρέπει εσείς που αισθάνεστε ανασφάλεια? Και ένας βασιλιάς. Μπορεί να αισθάνεστε, εδώ μπορεί να πέφτουν θέματα με, πάλι με πατέρα. Κάπου αισθάνεστε όχι τόσο καλά, ίσως με μια αρσενική φιγούρα, εν πάση περιπτώσει. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Αυτό που μπορεί όμως να λέει, μπορεί να αισθάνεστε με τον εαυτό σας, με την αρσενική σας πλευρά, που είναι η διέστησή σας, να μην εμπιστεύεστε. Η ηρεμία σας, να λέτε, ρε παιδί μου, είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος. Αυτό μήπως είναι ελάττωμα. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι πρέπει να είμαστε επιθετικοί, aggressive. Όλοι πρέπει να είμαστε συνέχεια στα κάγκελα. Όλοι πρέπει να είμαστε, εγώ θα σου δείξω. Μήπως εσείς, επειδή είστε πιο ήρεμοι άνθρωποι, πιο χαλαροί και μια πιο χαλαρή συμπεριφορά, αυτό σας δημιουργεί μια ανασφάλεια και λέτε, ρε παιδί μου, ένας κόσμος ο οποίος ζητάει συνέχεια να είμαστε στην πρίζα. Μήπως είναι αυτό κυρίως το τέτοιο το συνέστημα? Εμένα αυτό μου βγαίνει κυρίως, βεβαίως, εννοείται, και τα υπόλοιπα που είπα. Άρα λοιπόν λέμε ότι ένα από τα πράγματα τα οποία χρειάζεται εσείς να δείτε είναι ο εσωτερικός σας εαυτός κυρίως. Ή αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός ο οποίος σας δημιουργεί μια ανασφάλεια. Εδώ μπαίνουν πολλά. Μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας σύζυγος, μπορεί να είναι ένας συνάδελφος. Ο καθένας τώρα όπως το βιώνει, κυρίως και είναι αυτό που υπάρχει τριβή μέσα μας, έτσι, και δημιουργεί ανασφάλεια. Τι ήταν αυτό που ήθελες και το έχασες κάποια στιγμή? Τι ήταν εκείνο που σου έδινε τη δυνατότητα? Νομίζεις λοιπόν ότι έχεις ξεχαστεί. Νιώθεις ότι πλέον το θαύμα της ζωής ή η προστασία από τους αγγέλους χάθηκε για σένα. Νομίζω ότι δεν έχεις εκείνη την προστασία που μπορεί να νόμιζες. Νομίζω ότι το έχασες. Γιατί είναι μια κάρτα ευλογίας εδώ. Είναι μια κάρτα ευλογίας. Από πίσω υπάρχει ένας τοξότης, γιατί είναι η κάρτα του τοξότη αυτή. Αλλά θέλω να δεις και ένα άλλο αστρολογικό σύμβολο, που είναι αυτό εδώ πέρα, που είναι του Σκορπιού. Με το τσιγκελάκι, έτσι. Και έχει έναν ήλιο κιόλας εδώ πέρα, ένας ήλιος και ένας Σκορπιός. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα? Πώς τα πράγματα γίνονται? Πιστεύεις λοιπόν ότι τα θαύματα δεν γίνονται για σένα, δεν έχουν δημιουργηθεί για σένα, ότι πίστευες τα θαύματα παλιά, δεν πιστεύεις τώρα, ότι κάτι άλλαξε μέσα σου και ότι για σένα πλέον αυτό είναι μια χαμένη ελπίδα, κάτι χαμένο, ότι για μένα δεν γίνονται θαύματα. Αυτό πρέπει να το ξαναβρεις όμως. Διότι αυτό το οποίο σου έρχεται ως όνειρο, το οποίο θέλεις να πετύχεις, είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο, που σημαίνει αντίστοιχα προστασία. Εδώ έχεις ένα βασιλιά, εδώ όμως έχεις μια... σε περιβάλλει, πρόσεξε να δεις, έχεις βγει ακριβώς στη μέση ανάμεσα σε αυτόν εδώ, εσύ εδώ κατά κάποιο τα όνειρά σου, και εδώ είναι μια γυναίκα, μια βασίλισσα, η οποία είναι πεντάκτηνο. Εδώ είναι η Νεφερτίτη. Ή αν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι είναι η βασίλισσα του γενικότερα του όρου δηλαδή. Ή εντάξει, μια βασίλισσα πεντάκτηνο, ζώδια γης. Εδώ είναι ζώδια νερού, εδώ είναι το ξώτη Σκόρπιος και εδώ είναι τα ζώδια τώρα της γης και οροσκόπη και τα λοιπά. Εδώ όμως, τι ποιότητες έχει αυτή η βασίλισσα? Ποια ήταν τα όνειρά σου? Ποιο ήταν το πάθος σου? Ήταν το πάθος αν είσαι άντρας για μια γυναίκα? Ήταν οι γονείς σου, ενώ δηλαδή γενικότερα το πλαίσιο σου? Είσαι εσύ? Το όνειρο λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να βρεις το χαμένο πάθος. Και εδώ έχει λουλούδια. Υπάρχει το πεντάκτηνο, είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια και έχει λουλούδια. Και έχει τα λουλούδια αυτοί οι δύο κοιτάζονται. Που σημαίνει ότι τα όνειρά σου δεν έχουν χαθεί. Τα όνειρά σου, οι ελπίδες σου, όλα αυτά που ονειρεύεσαι, όλα αυτά τα οποία θέλεις, όλα αυτά τα οποία επιθυμείς, δεν έχουν χαθεί. Θέλουν λίγο χρόνο. Πώς είναι οι ακτίνες του ηλίου που πέφτουν πάνω στα λουλούδια και τους δίνουν, κάνουν τη βιοσύνθεση, ας το πούμε? Χρειάζεται λίγος χρόνος για να γίνει όλο αυτό. Χρειάζεται μια υπομονή και αυτή η βασίλισσα σου διδάσκει την υπομονή. Το επόμενο χαρτί, και πήγα σωστά αυτή τη φορά, με πολλή συνείδηση, που είναι ο αριθμός 4, είναι τι χρειάζεται να πας σαν λογική και να δεις
και να καταλάβεις ότι πολλές φορές ότι στη ζωή μας δεν πετυχαίνουμε όλους τους σκοπούς και είναι το πέντε ξυφών. Πέντε ξυφών λοιπόν. Το πέντε ξυφών με το μάτι του όρους εδώ, πέντε ξυφών το οποίο σημαίνει η διαμάχη, σημαίνει η αντίθεση, σημαίνει η δυσκολία, σημαίνει η επικοινωνία. Κάπου θέλεις εσύ λοιπόν σε αυτό το κομμάτι να πεις ότι, να πείσεις τον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις εναντίον όλων των δυσκολιών. Το 5 είναι ένας αριθμός που σημαίνει δεν στέκομαι σε θέρω έδαφος. Σαν να σου λέει η ζωή, σαν να σου λέει η ζωή σου ότι θα μάθεις, πρέπει να μάθεις να εξισορροπείς όταν ακόμα και τα πράγματα είναι εναντίον σου, πώς μπορείς να εξισορροπείς καταστάσεις σε μη στέρεο έδαφος. Διότι έρχεται το 5 και σου λέει τι θέλεις εσύ αυτή τη στιγμή το περισσότερο να πετύχεις και βγαίνει το 10 ξυφών, έτσι. Και σημαίνει τι θέλει η καρδιά σου. Και η καρδιά σου λέει 10 ξυφών. Πρόσεξε. Η καρδιά σου λέει όχι στο 10 ξυφών. Όχι στην κατάθλιψη, όχι στη στεναχώρια, όχι στο να πέσεις κάτω. Σημαίνει όρθιος όρθια. Σε έχουν προδώσει. Σε έχουν προδώσει όλοι. Όλοι μα όλοι και όλα μα όλα. Σε έχουν προδώσει πραγματικά. Σε έχουν καρφώσει. Και από ανθρώπους που δεν περίμενες. Και από ανθρώπους που στο παίζανε φίλοι, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά σου, από ανθρώπους που λέγανε σ' αγαπάω, από ανθρώπους ό,τι ήταν αυτό. Έχεις προδοθεί. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις προδοθεί πάρα πολύ. Τι σου λέει η κάρτα? Δεν σου λέει όχι στην προδοσία. Σου λέει σήκω. Πέταξε τα μαχαίρια από πάνω σου, πέταξε τα πραγματικά και σήκω. Αυτό σου λέει. Διότι εδώ πρόσεξε να δεις, αυτό το μάτι είναι σαν να έχει τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Είναι σαν να είναι αίμα. Πιτσιλισμένο αίμα. Ένα μάτι που έχει ματώσει. Και τι σου λέει? Μη δίνεις το αίμα σου. Μην το επιτρέπεις. Ακόμα και όταν τα πράγματα είναι πολύ 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 δύσκολα, μη δίνεις το αίμα σου. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη. Δηλαδή σήκω όρθιος, έτσι, όρθιος, όρθιος. Και πάμε στο επόμενο που είναι η έκτη κάρτα. Πού είναι, τι χρειάζεται να γνωρίσεις αυτή τη στιγμή. Είναι το 4, είναι το 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι ότι χρειάζεσαι κάποια λόγια σοφίας για να προχωρήσεις και το 4 κούπα αυτό που έχει να σου πει είναι θα έχεις όλη την ευλογία και όλες τις βοήθειες την κατάλληλη στιγμή. Τώρα είσαι στεναχωρημένος, τώρα είσαι στεναχωρημένη ή έχεις περάσει από πολλά στάδια στεναχώριας όπου αισθάνεσαι μόνος σου εδώ και μόνη σου. Αλλά υπάρχει και το χέρι του Θεού που βοηθάει. Γιατί, πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ τώρα. Αυτή η κάρτα που σημαίνει πώς νιώθω στη ζωή μου, αυτή η κάρτα είναι από τα πιο μεγάλα μαθήματα, είναι η μεταμόρφωση εδώ, έτσι. Δες αυτό το δεκάρι και δες αυτό το δεκάρι. Καμία σχέση, θα φέρω λίγο εδώ να τα δεις, άλλο δέκα αυτό, άλλο δέκα αυτό εδώ. Ο δέκα είναι ο τροχός της τύχης. Μπορεί να σημαίνει για σένα που το βλέπεις, εγώ θα σου το πω, αξιολόγησε το εσύ, παλιά ψυχή. Συνήθως όταν πέφτει το 10, όταν πέφτει το 10 αυτό το δεκάρι, σημαίνει παλιά ψυχή. Τι παλιά ψυχή τώρα, εν πάση περιπτώσει παλιά ψυχή. Αξιολόγησε το εσύ όπως θέλεις. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ, διότι θα πάρει το βίντεο 45 ώρες, ας πούμε, και δεν θα έχει νόημα και θα ζαλίσει περισσότερο. Η ζωή σου λέει κάτω, πάνω. Θα μου πείτε, ναι, μα εγώ είμαι συνέχεια κάτω. Και... Όχι. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχεις την υγεία σου. Είσαι πάνω. Ναι, σε προδώσαν. Έχεις όμως την υγεία σου. Την έχεις. Τελείωσε. Σε ρίξανε κάτω. Σήκω πάνω, γίνα τον τροχό της τύχης, γιατί εμείς γυρνάμε τον τροχό και προχώρα. Ο τροχός της τύχης πάντα μας μιλάει για 4 πολύ ισχυρά βασικά μαθήματα. Τα οποία πρέπει να τα κατανοήσουμε σε αυτή τη ζωή για να μπορέσουμε να είμαστε τι χαρούμενοι, υγιείς, ολοκληρωμένοι. Και αλλάζει ο τρόπος της τύχης. Από εκεί που δεν το περιμένεις,
έχεις τη δική σου ευλογία από το Θεό. Στην Πυθαγόρια αριθμολογία ο αριθμός 10 είναι ο αριθμός του παραδείσου. Δεν θα το επεξηγήσω γιατί, αλλά οι Πυθαγόροι πιστεύουν ότι το 10 είναι ο αριθμός του παραδείσου. Το 11 δεν είναι ο παράδεισος, είναι η κόλαση. Το 10 είναι ο αριθμός του παραδείσου. Δεν είναι τυχαίο, διότι δείχνει τη μετουσίωση και την ολοκλήρωση. Πάμε στο επόμενο χαρτί. Στο επόμενο χαρτί, στην επόμενη επιλογή μας, είναι η δύναμή σου για να πετύχεις αυτά τα όλα τα οποία ονειρεύεσαι. Και με είναι το 5 μπαστούνι. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, 5 μπαστούνι? Και εδώ σημαίνει πολεμάω. Δύο πεντάρια έχει εδώ. Περνάω μέσα από πολύ έντονες εμπειρίες, μέσα από πολύ ισχυρές ενέργειες, για να γίνω εγώ δυνατότερος, δυνατότερη. Το 5 μπαστούνι δεν είναι και από τις πολύ ευχάριστες κάρτες, έτσι. Γιατί δείχνει μάχες, και εδώ δείχνει διαμάχες, και εδώ δείχνει μάχες, και εδώ δείχνει παρεξηγήσεις, δείχνει αυτό. Αλλά σε μαθαίνει, σε σκληραίνει. Και δεν νομίζω ότι είναι σε σκληραίνει σαν άνθρωπο, σου δίνει δύναμη. Εάν καταφέρνεις, πρόσεξε πώς αλλάζει η πραγματικότητα και σε βάζει σε άλλη πραγματικότητα, αν καταφέρεις να εξισορροπήσεις, να βγεις από αυτές τις δυσκολίες, μπορείς να γίνεις πολύ ενεργειακά δυνατός, δυνατή, πραγματικά πολύ ενεργειακά. Εννοείται βεβαίως, θέλει, τι θέλει, θέλει και θεραπείες. Θέλει και μια θεραπεία εδώ, θέλει θεραπείες, λίγο να μπεις σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο. Τώρα πώς, ο καθένας σας το βρει. Αν γίνεις όμως ενεργειακά δυνατός, δυνατή, δεν θα μασήσεις, δεν θα σε πιάσει παράπονο, δεν θα έχεις κατάθλιψη. Θα έχεις δύναμη να μπορείς να τα καταφέρεις και να προχωρήσεις μόνος σου ή μόνη σου. Διότι αυτό που σε καλεί είναι ο ερημίτης. Πώς χρειάζεται να βελτιώσω τη ζωή μου? Και ο ερημίτης σημαίνει, παιδιά, ο ερημίτης είναι η εξέλιξη του μάγου στα ταρό. Ο μάγος που είναι ο αριθμός 1. Ο ερημίτης, παιδιά, είναι η εξέλιξή του. Η ανώτερη οκτάβα, η ανώτερη εξέλιξη. Και σημαίνει ότι πλέον έχω κατανοήσει, έχω καταλάβει, μπορεί να χρειαστεί μόνος μου, μόνη μου, να το περάσω όλο αυτό το κομμάτι. Δεν σημαίνει μοναξιά, σημαίνει όμως έχω τη δυνατότητα να σταθώ στα πόδια μου, να καταλάβω πολλά πράγματα. Έχω τον ήλιο εδώ που με φωτίζει πλέον, έτσι. Είναι επίσης εδώ, έχει και έναν λέον εδώ, προσέξτε να δείτε, έχει και το ζώδιο του λέοντα εδώ. Γιατί ο ερημίτης, πέρα από το ζώδιο του λέοντα, κυβερνάται από το ζώδιο της Παρθένου, έτσι. Και το ζώδιο της Παρθένου σημαίνει και θεραπεία, και σημαίνει και ανάλυση, και σημαίνει δύναμη, και σημαίνει και υγεία, και σημαίνει και γνώσεις, και να λάμψεις. Και να βγεις να λάμψεις με μια τέτοια δύναμη, εσωτερική δύναμη, που δεν σε κλονίζει τίποτα. Πρόσεξε να δεις το μήνυμα αυτού του ρηξίματος, σε αυτή την τρίτη επιλογή, δεν με κλονίζει τίποτα. Και βεβαίως το ΑΝΚ, που είναι και αυτό θεραπευτικό, όσοι το είχαν, σημαίνει και μεγάλη δύναμη, μεγάλη ενέργεια. Θα μου πει κάποιος τώρα, το φιλοσοφείς, το κάνεις. Όταν είσαι ενεργειακά δυνατός, δυνατή, μπορεί να βρεις και έναν άλλο, άλλης ποιότητας άνθρωπο και έρωτα, άλλης ποιότητας εργασίας, άλλης ποιότητας ανοίγματα, άλλης ποιότητας πραγμάτων. Σκέψε το λίγο αυτό, μια άλλη πραγματικότητα. Μέχρι τώρα έμπαινε σε χαμηλές δονήσεις, σε χαμηλές οκτάδες, σε χαμηλές πόρτες, σε πύλες που ήταν με ανθρώπους με χαμηλές δονήσεις, που δεν είχαν τίποτα να σου πούν και να σου προσφέρουν. Αν ανεβάσεις δονήσεις, μήπως αρχίσεις και μπαίνεις σε πόρτες που έχουν περισσότερο φως, περισσότερη ενέργεια, άλλη δύναμη, άλλη πραγματικότητα. Εδώ είναι άλλαξε την πραγματικότητά σου. Αυτό ήταν λοιπόν και το τρίτο, φίλες και φίλοι. Συγκλονιστικό, θα έλεγα. Πάρα πολύ. Είδατε, είδατε φοβερά ανοίγματα που κάνουμε. Και προετοιμαζόμαστε τώρα να μαζέψω αυτό εδώ πέρα για να πάμε στο επόμενο, στην επόμενη μας επιλογή, την τέταρτη επιλογή, που είναι οι πυραμίδες. Ευχαριστούμε εδώ πάλι τις κάρτες. Εντάξει. Θα ανακατέψω βεβαίως. Μισό λεπτό. Για πάμε εδώ. Η πυραμίδα, λοιπόν. Όσοι επιλέξατε την πυραμίδα, που έχει να κάνει και με την πραγματικότητα και με τη ζωή μας, έτσι, και με όλα αυτά τα οποία περνάμε. Ωραία. Και με όλες αυτές τις διαδικασίες και υλοποίηση πραγμάτων, γιατί η πυραμίδα σημαίνει οντότητα, χτίστηκε, δημιουργήθηκε, είναι υπαρκτή, δεν είναι ψεύτικη. Τη βλέπουμε με τα μάτια μας, τη νιώθουμε, την ακουμπάμε,
Ωραία, εδώ βγήκαν ανάποδα πολλά πράγματα. Πολλά μυστήρια κρύβει αυτή η πυραμίδα και όντως έτσι είναι. Νομίζουμε ότι ναι, ήταν για τους θεούς αφιερωμένη, έχει πολλά μυστικά μέσα της. Μήπως ήταν ευθυγράμμιση πλανητών, μήπως ήταν σημάδι προκειμένου να το βλέπουν κάποιοι από άλλους πλανήτες. Λέω τώρα, εγώ πάω σε παλαβά πράγματα, έτσι. Μήπως είναι ήταν ειδικές μαγνητικές ισχυρές, ας το πούμε, κατασκευές. Άλλαζε το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Είναι γνωστό ότι οι πυραμίδες αλλάζουν και διατηρούν περισσότερο κάποια αντικείμενα. Σωστό, ψέμα, λάθος. Ανακαλύψτε το εσείς. Οι πυραμίδες λοιπόν είναι μυστήριες, κρύβουν πολλά μυστικά, στα οποία ίσως δεν τα μάθουμε και ποτέ. Δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν τα χαρτιά έτσι, με κλειστά τα χαρτιά, που σημαίνει μάγκες, δεν θα τα μάθετε. Γιατί υπάρχει λόγος. Διότι ζούμε σε μια εποχή που ορισμένα όμορφα πράγματα, ακόμα και αυτό, εκλογικεύονται τόσο πολύ που χάνουν την αξία τους ή καταστρατηγούνται ή χάνουν εντελώς το νόημά τους και την ποιότητά τους. Μάλιστα. Και ελάτε εδώ τώρα, στη σειρά και πάμε. Πρώτη κάρτα. Τρία πεντάκτυνα. Δεύτερη κάρτα. Βασιλιάς πεντάκτυνα. Τρίτη κάρτα. Τέσσερα πεντάκτυνα. Η τέταρτη κάρτα. Δύο μπαστούν. Ωραία. Η πέμπτη κάρτα είναι μία βασίλισσα. Α, μία βασίλισσα λοιπόν, μία βασίλισσα μπαστούνι και εδώ. Ωραία. Η επόμενη κάρτα είναι η εγκράτεια. Η επόμενη κάρτα είναι ο θάνατος, μάλιστα. Η επόμενη κάρτα είναι το 6 που είναι οι εραστές. Και η επόμενη κάρτα είναι το 4 ξυφών. Αχα, 4 ξυφών λοιπόν. Αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο στη ζωή σας είναι μήπως μειωθεί η αξία σας, είχαστε την αξία σας ή σαν άνθρωποι εσείς μέσα σας, δηλαδή νιώθετε και κυρίως τα επαγγελματικά αλλά και σαν άνθρωποι γενικά οι αξίες σας. Μήπως τελικά ρε παιδί μου νιώθω ότι δεν είμαι τόσο ικανός, τόσο ικανή. Μήπως τελικά δεν με προτιμάνε εμένα γιατί δεν έχω την αξία μου. Αυτό έχει να κάνει και με τις σχέσεις. Το ερώτημα είναι δεν έχω αξία εγώ. Αυτό λοιπόν που παίζει ρόλο και σας έχει επηρεάσει. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι τι χάθηκε. Και εδώ δείχνει έναν βασιλιά. Χάθηκε ένας βασιλιάς. Χάθηκε κάτι το οποίο ήταν μια αρσενική ενέργεια. Χάθηκε κάτι το οποίο ήταν το στηριγμά σας. Χάθηκε στο οποίο εσείς αισθανόσασταν ασφάλεια. Χάθηκε μια εργασία. Έγινε μια πώληση. Χάθηκε κάτι. Γιατί αυτός ο βασιλιάς δηλώνει ότι κάπου χάσατε και εσείς λίγο τη στόχευσή σας, λίγο την αυτοσυγκέντρωσή σας, κάπου σας οδήγησε κάποια πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που η πρώτη σειρά είναι όλο πεντάκτηνα. Και έχει να κάνει με την ύλη. Έχει να κάνει με το υπαρκτό. Ήταν ένα οικοδόμημα. Πώς χάσατε ένα οικοδόμημα. Μήπως χάσατε κάτι το οποίο υπήρχε στη ζωή σας και ήταν οικοδόμημα. Το λέω και λίγο αλληγορικά. Υπαρκτό, το οποίο αυτό σας δημιούργησε μια άλλη κατάσταση, λίγο περίεργη. Και πάμε στο 4 πεντάκτηνο. Το 4 πεντάκτηνο λοιπόν είναι ένα όνειρο που θέλει να σας πει ότι εσείς ονειρεύεστε που θέλετε να φέρετε και είναι οικονομική ανεξαρτησία που έχει να κάνει να στηρίζετε τα δικά σας πόδια. Σημαίνει επίσης ότι μπορώ να πω και ίσως μη με ενοχλείτε κιόλας λίγο. Αλλά το 4 σημαίνει χτίζω. Ψέξτε. Σημαίνει και χτίζω. Και για να χτίσετε φαίνεται κάπου μπερδευτήκατε, κάπου το χάσατε. Ό,τι και να ήταν αυτό. Χτίζω οικογένεια, έτσι κάνω οικογένεια. Χτίζω σπίτι, πραγματικότητα. Χτίζω σχέση, χτίζω συνέστημα. Συμβολικά. Το επόμενο που βγαίνει είναι, η τέταρτη κάρτα είναι, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να δεις λίγο με λογική, ας το πούμε, και ποιος είναι ο σκοπός σου, και είναι το 2. Αυτό βγήκε όταν μας έπεσε, πρωτοέπεσε, αν θυμάμαι, πριν να αρχίζω και να ανακατεύω και φτιάχνω τα ντέξου μου. Δύο μπαστούνι. Δύο μπαστούνι με το μάτι του όρου εδώ, το οποίο δηλώνει μέσα από άλλους ανθρώπους θα πετύχεις. Μέσα από άλλους ανθρώπους και μέσα από έκφραση και με αρκετή ενέργεια και να δώσεις ενέργεια. Διότι άμα δώσεις ενέργεια έρχεται μία βασίλισσα μπαστούνι και όλο αυτό αρχίζει και μετατρέπεται, μεταμορφώνεται κυριολεκτικά στο τι θες αυτή τη στιγμή, τι ονειρεύεσαι αυτή τη στιγμή να πετύχεις και είναι εσύ.
εσύ να οριμάσεις, να γίνεις δυνατή, να γίνεις σοφή με γνώσεις, με ένστικτο και με δυνατότητα υλοποίησης ευχών. Γιατί αυτή η βασίλισσα μπορεί να πετύχει τα πάντα. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Άμα είσαι άντρας σημαίνει βοήθειες, έτσι. Άμα είσαι εσύ, είσαι η γυναίκα, είσαι εσύ ή και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις τα όνειρά σου ή κυρίως εκφράζει τον εαυτό σου, την ψυχή σου, έτσι. Με δυνατή ενέργεια. Το μήνυμα είναι ενέργεια εδώ, δυνατή ενέργεια. Και φυσικά έχουμε δυνατές ενέργειες. Η επόμενη κάρτα, και νάτι εδώ η ενέργεια, είναι τα θαύματα. Η έκτη κάρτα λοιπόν έρχεται και σου λέει ότι αυτό που χρειάζεται τώρα να ξέρεις είναι λόγια, λόγια σοφίας, να τα, λόγια αυτή εδώ λέει και λόγια σοφίας, γνωρίζει, αλλά να πιστέψεις στα θαύματα. Όλα γίνονται. Βρε, όλα γίνονται. Ζώδια γης, ζώδια φωτιάς και εδώ τοξότης. Βρε, όλα γίνονται, σου λέει, πίστεψε στα θαύματα, πίστεψε εσύ. Είναι μια καλή κάρτα, είναι μια κάρτα υλοποίησης, μια κάρτα η οποία μπορεί να σε οδηγήσει σε άλλες διαστάσεις, σε άλλες πραγματικότητες. Όμως, να γνωρίζεις. Πώς αισθάνεσαι αυτή τη ζωή σου? Η ζωή σου αυτή τη στιγμή είναι χάλια. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός. Εδώ υπάρχει το μάτι του όρου που έρχεται και ζυγίζει τις ψυχές. Δηλώνει τον φυσικό θάνατο, δηλώνει και το βιολογικό δηλαδή θάνατο, δηλώνει όμως και τον θάνατο σε κάποιες καταστάσεις. Η ζωή, καλός ή κακός, είναι ένας κύκλος μεταξύ γεννήσεων, ζωής, θανάτου και ανακύκλωση. Πάλι και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτό πρέπει να το αντιληφθείς. Όμως, εδώ τι σου λέει, έχει ένα απίστευτο μήνυμα αυτή η κάρτα. Έχει ένα θετικό αυτή η κάρτα. Θα σου το πω. Και έχει προσδιορισμό, ο οποίος λέει να ζήσεις. Ζήσε, σου λέει. Προχώρα και ζήσε. Μην κάνεις πίσω. Ζήσε γιατί έρχομαι. Ζήσε τα πράγματα που θέλεις, διότι δηλώνουν ότι υπάρχει η ζωή η οποία μπορεί να τελειώσει αύριο μεθαύριο. Sorry, θέλω να γίνω τώρα δραματικός και πουφτουφτουφτου στον κόρφο μου κτλ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ζήσε το τώρα. Προχώρα. Κλείσε ό,τι δεν σε ενδιαφέρει. Κλείσε τους κύκλους εκείνους οι οποίοι δεν σου χρειάζονται πλέον και προχώρα, διότι τι υπάρχει εδώ? Αυτή είναι η δύναμή σου. Ποια είναι η δύναμή σου? Οι εραστές. Οι επιλογές. Να ζήσεις στο έπακρο. Όμορφα. Με υγεία. Με ένα μεγάλο έρωτα. Τι είναι αυτό που ερωτεύεσαι στη ζωή? Μπορεί να είναι άνθρωποι. Μπορεί να είναι καταστάσεις. Μπορεί να είναι όμορφα πράγματα που δημιουργείς για τον εαυτό σου. Είναι μια πολύ όμορφη κάρτα η οποία έρχεται, πρόσεξε, μετά το θάνατο. Αυτή η κάρτα μεταμορφώνεται και γίνεται έρωτας. Ο έρωτας για τον φίλο σου, ο έρωτας στους αρχαίους Έλληνες σημαίνει η αγάπη, έτσι, ήταν η έκφραση της αγάπης. Ο θεός του έρωτα, ας πούμε, σημαίνει η έκφραση της αγάπης. Αγάπη λοιπόν, τι αγαπάς, τι θέλεις, τι σου αρέσει. Άνθρωποι, καταστάσεις, φίλοι, φίλες, αυτό, ναι, να ερωτευτείς, να κάνεις. Δεν έχει σημασία η ηλικία, θα μου πεις, μα, okay, εντάξει. Ή αλλιώς τι σου αρέσει. Και η τελευταία κάρτα είναι, τι είναι αυτό που θα προσδιορίσει τη ζωή σου και θα τη βελτιώσει. Τέσσερα ξυφών. Από τις πολύ περίεργες κάρτες, το τέσσερα ξυφών, το βλέπετε εδώ τη μούμια. Αυτός έχει γίνει μούμια εδώ. Το τέσσερα ξυφών, ξέρετε τι σημαίνει? Αποτραβιέμαι τον κόσμο. Δηλαδή, όταν αισθανθώ, και είναι πάλι το μάτι του όριου εδώ, πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, όταν διαισθανθώ ότι κουράζομαι από τον κόσμο, αποτραβιέμαι λίγο και γεμίζω πάλι ενέργεια και δυνάμεις. Και ξανά πάλι έξω, να παλέψω. Είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει είναι η ξεκούραση του μαχητή. Άρα αυτό το οποίο σου λέει ότι πολλές φορές χρειάζεται καμιά φορά να εκδηλώνεις την αλήθεια σου, να λες ρε παιδί μου κουράστηκα έκανα και ξανά πάλι να μπαίνεις μέσα και να ξεκουράζεσαι. Άρα εδώ μιλάμε, είναι η ξεκούραση, στο πούμε, του, κατά κάποιο τρόπο του πολεμιστή. Φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε εγγραφή, δεν ξεχνάμε να πατήσουμε το καμπανάκι. Ετοιμάζω και πάλι κάτι όμορφο και καινούριο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.